κανένα στοιχείο που να οδηγεί στα κίνητρα της άγριας επίθεσης εναντίον του 75χρονου. Δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μέχρι στιγμής οι ανακριτές της υπόθεσης απόπειρας φόνου. Ο 39χρονος ενοικιαστής του θύματος και ύποπτος για την υπόθεση, παρά την πολύ ωραία ανάκριση από τα μέλη του ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, αρνείται να συνεργαστεί και ανέφερε ότι έχει να πει, θα το πει στο δικαστήριο. Από τις εξετάσεις που διενήργησαν μέλη της αστυνομίας προέκυψαν στοιχεία εναντίον του υπόπτου. Αυτός εντοπίστηκε από μέλη του ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ που προχώρησαν στη σύλληψή του με δικαστικό ένταλμα για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων. Το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί όταν ο 39χρονος μετέβη στο μαγαζί που διατηρεί ο 75χρονος στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Μόλις εισήλθε εντός του υποστατικού ρώτησε που ήταν και μόλις τον είδε του επιτέθηκε άγρια. Τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Αποτέλεσμα ήταν ο 75χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος ενώ ο δράστης συνέχισε να τον χτυπά. Ο φίλος και συνέτερος του θύματος προσπάθησε να τον σταματήσει με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ο ίδιος. Ακολούθως ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε στο τμήμα πρώτων βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, όπου κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Λευκωσίας. Η κατάστασή του θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη. Ο 39χρονος και η οικογένειά του ενοικιάζουν σπίτι από τον 75χρονο. Σύμφωνα με τις εξετάσεις του ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει οποιαδήποτε διαφορά των δύο. Ο ύποπτος εξετάστηκε χθες βράδυ από γιατρό, ο οποίος έκρινε απαραίτητη τη μεταφορά του στην αθαλάσσα. Όταν θα είναι σε θέση να παρακολουθήσει την διαδικασία, οι ανακριτές θα τον οδηγήσουν ενώπιον δικαστηρίου.